Στο Ειρηνοδικείο Ερεθύμνου συζητήθηκαν το πρωί τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κατά της κατασκευής της τουριστικής μονάδας στον Παλίγκρεμνο του Πλακιά. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης, ο οποίος μιλώντας στην Crete TV αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλει ώστε να προστατευτεί ο ιστορικός βράχος και να επέλθει η οικιστική ομαλότητα στην περιοχή. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει μία φωτοερμηνεία του δρόμου αυτού του επίμαχου. Η φωτοερμηνεία μας δείχνει ότι σίγουρα υπήρχε αυτός ο δρόμος, αυτό το μονοπάτι που περνούσε μέσα από την ιδιοκτησία των επενδυτών πολλά χρόνια πριν από το 60, πριν από το 45. Οπότε έχουμε βάσιμες ελπίδες να κερδίσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα και να πέσει η οικοδομική άδεια. Το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος, φορείς της Κρήτης αλλά και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού κατέθεσαν στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων αιτησία κύρωσης κατά της άδειας οικοδομής στο Παλίγκρεμνο και πλέον βρισκόμαστε εν αναμονή του προσδιορισμού της δίκης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα όμως, ο Δήμος κατέθεσε στην ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και τη σύμβαση που υπέγραψε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκπόνηση της επίμαχης μελέτης που θα δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για τους λόγους που θα πρέπει να τύχει προστασία στο τοπόσιμο του Πλακιά. Μια μελέτη η οποία γίνεται από το Πανεπιστήμιο και αξιόπιστη είναι και σίγουρα αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ένα πράγμα το οποίο υπάρχει στην περιοχή που έπρεπε να είναι. Ο Παλίγκρεμνος είναι γνωστός παντού. Έπρεπε λοιπόν αυτό το μέρος να προστατευτεί. Αυτή τη στιγμή δίδεται η ευκαιρία και πιστεύω να γίνει πραγματικότητα. Ερωτηθείς ο Γιάννης Σταταράκης για το τι μέλη γενέστε με την ψήφιση ΣΧΟΑΠ που θα νοικοκυρεύει το οικιστικό γίγνεσθε της περιοχής, τόνισε πως μόλις βγει στον αέρα η επόμενη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου, ο Δήμος του θα καταθέσει το αίτημα για τη μελέτη. Όμως σημείωσε πως νωρίτερα θα πρέπει απαραίτητος να ξεπεραστούν τα εμπόδια που έχουν ανακύψει με τους δασικούς χάρτες και τα οποία αποτελούν τροχοπέδι στα ΣΧΟΑΠ. Εμείς θέμε να υπάρχει η προστασία της περιοχής και να υπάρχουν και επενδύσεις χρόνου. Θέμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο. Έτσι. Δεν θέμε να αποκλείσουμε η μία χρήση την άλλη. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό με το ΣΧΟΑΠ το οποίο θα εξελιχθεί. Και βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι οι δασικοί χάρτες θα είναι πρόβλημα σε αυτό το θέμα, διότι αυτή τη στιγμή με τα δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλο το Δήμο Αγίου Βασιλείου είναι τροχοπέδι στα ΣΧΟΑΠ. Πάντως από νωρίς το πρωί έξω από τα δικαστήρια Ερεθύμνου συγκεντρώθηκαν πολίτες και φορείς που ανέρτησαν πανό αξιώνοντας την οριστική παύση των εργασιών και την προστασία του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης. Το βασικό που προσδοκάμε είναι να κηρυχθεί η περιοχή προστατευόμενο τοπίο επίσημα από την πολιτεία και να απαγορευτεί κάθε οικοδομική δραστηριότητα άσχετα με την επένδυση τη συγκεκριμένη. Ένα πολύ σοβαρό και πολύ αξιόλογο τοπόσιμο, το οποίο όλοι αναγνωρίζουν ότι έπρεπε ήδη να έχει προστατευτεί. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ερεθύμνου ενδεχομένως να εκδοθεί ακόμα και στη διάρκεια του Αυγούστου.